Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο κ. Βασίλη Λεβέντης. Καλησπέρα κύριε Λεβέντη, κάνετε, είστε καλά? Καλησπέρα, καλώς τους και χρόνια πολλά. Χρόνια καλησπέρα πολλά, σας, χρόνια πολλά και στον Ανέστη. Πλούσια και σήμερα τα θέματα έχουν προκύψει πολλά και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα ελληνοτουρκικά. Ναι, καθώς η Τουρκία βλέπουμε κύριε Λεβέντη να υιοθετεί μια ακραία ρητορική. Και τελευταία βλέπουμε και την Ελλάδα να απαντάει και στο ίδιο ύφος. Και θα θέλαμε τη γνώμη σας περί αυτού. Ακούστε, εγώ είμαι αντίθετος να απαντάμε κάθε μέρα στους Τούρκους. Ναι. Αυτό το πινκ-πονκ δηλώσεων και αντιδηλώσεων δεν με βρίσκει σύμφωνο. Αν λεχθεί κάτι καινούριο, βεβαίως να απαντήσουμε. Αλλά οι Τούρκοι έχουν τρελαθεί και λένε συνεχώς τα ίδια. Κάποτε ελπίζω να κουραστούν. Εμείς άλλα πράγματα πρέπει να κάνουμε. Πρέπει διπλωματική εκστρατεία να τους εκθέσουμε ότι είναι ταραξίες των Βαλκανίων πρώτον, και δεύτερον να εξοπλίσουμε τις ένοπλες δυνάμεις ώστε να μην αισθάνονται τόσο σίγουροι για τον εαυτό τους. Να επικεντρωθούμε δηλαδή περισσότερο στην ουσία, λέτε, των πραγμάτων. Βέβαια, και όχι να απαντάμε λόγια στα λόγια. Ναι. Γιατί λόγια στα λόγια μάλλον τους εξυπηρετούμε τα σχέδια της Τουρκίας. Σωστά. Και μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά γίνονται σε μια περίοδο που έχουμε δύο Έλληνες στρατιωτικούς να βρίσκονται στις Τούρκες φυλακές, έτσι. Αυτό πριν από λίγο έλεγα σε ένα ραδιόφωνο που μιλούσα, ότι πρέπει να τιμωρηθούν οι επικεφαλείς της ηγεσίας του στρατού, γιατί στέρνανε δύο Ελληνόπουλα περιπολία, ενώ οι Τούρκοι στέρνανε επτά. Πρέπει να ξυλώσουμε όλη την ηγεσία του στρατεύματός μας, του στρατού Ξηράς, διότι ο τρόπος με τον οποίο διοικούσαν στον Εύρο, τη στιγμή που εδώ και ένα χρόνο έχουμε τέτοιο συγκρουσιακό πνεύμα με την Τουρκία, έπρεπε οι περιπολίες να είναι τουλάχιστον 7 άτομα και όχι 2 προς 7. Ναι. Γιατί έτσι διευκολύνθησαν οι απαγωγές. Έτσι διευκολύνθησε και η Τουρκία στο να πάρει το θύραμα και να μας εκβιάζει τώρα. Επειδή μας είπατε για τις στρατιωτικές ευθύνες, πολιτικές ευθύνες υπάρχουν στο συγκεκριμένο θέμα? Πολιτικές ευθύνες στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Και να καεί η Ελλάδα, οι πρωθυπουργοί μεν ακλόνητοι. Ναι. Από εκεί πέρα... Στην Ελλάδα δεν έχετε δει, κουρουμπλής, όλος ο Σαρωνικός γέμισε Πίσα, ο κουρουμπλής αμετακίνητος. Όλη μέρα αναρχία, ρουβίκονες και τέτοια, ο Τόσκας ακίνητος. Έχετε δει κανένα να κουνιέται? Όχι, απλά έχουμε δει το θέμα να ξεχνιέται, αυτό που λέμε έτσι, να ξεχνιέται και από εκεί και πέρα. Κάθε θέμα μετά από λίγες μέρες ξεχνιέται. Πραγματικά. Δεν υπάρχει θέμα να μένει στην επικαιρότητα για πάντα. Πραγματικά. Και πέραν των ευθυνών, εσείς έτσι αισιοδοξείτε ότι θα υπάρχει τελικά η άμεση απελευθέρωση? Έχουν περάσει 45 μέρες. Άμεση απελευθέρωση, όχι. Mm-hmm. Και όσοι είπαν αυτό είναι ηλίοι, ανόητοι αν είπαν τέτοιο πράγμα. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον μέχρι τις τουρκικές εκλογές αυτοί θα κολλησιεργούν. Ναι, πιστεύω ότι κρύβεται κάποια... κρατάνε για με σκοπό στο νου τους έχουν την ανταλλαγή. Αυτό πήγα να σας ρωτήσω, ναι. Ναι, αυτό έχουν. Το κεφάλι του Τούρκου είναι βρώμικο. Το κεφάλι του Τούρκου είναι στο πονηρό. Ναι. Δεν έπρεπε να επιτρέψουμε να τους συλλάβουν. Έπρεπε να έχουμε ενισχύσει τις περιπολίες. Τώρα, κατόπιν εορτής, 1002 μπορούμε να λέγονται. Ναι, πραγματικά. Τώρα για το θέμα των Σκοπίων, κύριε Λεβέντη. Για το θέμα? Για το θέμα των Σκοπίων, συναντηθήκατε κι εσείς με τον κύριο Κοντζιά. Ναι. Δεν ξέρω αν αναφέρετε κάτι για το συγκεκριμένο θέμα, τι υπόθηκε, τι σας είπε. Διαμόρφωσα την άποψη ότι είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε. Ναι. Αυτή την άποψη. Γιατί διαμόρφωσα την άποψη. Κόμματα όπως το ΣΥΡΙΖΑ, η Γεννηματά, η Νέα Δημοκρατία, το ΚΚΕ. Όλοι θα δώσουν το Μακεδονία. Δεν λένε όλοι ότι αν φύγουν τα λυτρωτικά να δώσουμε τη σύνθετη ονομασία? Αυτό δεν εννοούν? Πάντως, τα λυτρωτικά θα τα βγάλουν αυτοί προς στιγμήν.
για να πάρουν το όνομα. Γιατί αυτό τους ενδιαφέρει, το όνομα. Ναι. Τίποτα άλλο δεν τους ενδιαφέρει. Να πάρουν το όνομα και μετά, αφού το πάρουν και δεν ασκήσουμε βέτο στην είσοδό του στο ΝΑΤΟ, μετά από το Σεπτέμβριο θα ξαναρχίσουν να βρίζουν και να λένε είμαστε Μακεδόνες, θα αρχίσουν τα ίδια. Και όλα τα συναφή και πραγματικά. Ναι, ναι, ναι. Και το... Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι μειοδοσία να το δώσουμε και πρέπει πάση θυσία στη Βόρεια Ελλάδα να ξεκινήσετε πάλι προσπάθειες για συλλαλητήρια και για αντιδράσεις κοινωνικές, γαλήνιες θέλω, ειρηνικές, ναι. Αλλά πολυπληθείς. Να κάνουμε συλλαλητήρια πολύ πολυπληθέστερα του παρελθόντος. Να αντιληφθεί η κυβέρνηση ότι δεν δικαιούται να δίνει ένα όνομα για το οποίο χύθηκε αίμα. Έτσι ακριβώς, και το, μόνο και μόνο η σύνθετη ονομασία είναι το ίδιο ένα αλυτρωτικό στοιχείο. Έτσι. Από μόνο του. Είναι από μόνο του. Τα αγάλματα τους μοιάζουν αυτούς που μοιάζει να πάρει το Μακεδονία. Είτε σαν Upper Μακεδονία είτε σαν Nova Μακεδονία, αυτά τα δύο συζητούνται. Αν έτσι και το πάρουν το Μακεδονία, αυτοί είναι οι νικητές. Μένουμε ότι σε αυτό που είπατε ότι διατυπώσατε, μάλλον έχετε την εντύπωση ότι είναι έτοιμη να υπογράψει η κυβέρνηση. Αυτό, ναι, αυτή αυτό την εντύπωση μου δώσανε, γιατί μου λέγανε ότι πρέπει να τελειώνει το θέμα αυτό. Έχει τραβήξει πολύ, 133 λαοί το έχουν αναγνωρίσει ως Μακεδονία. Κάτι τέτοια, η επιχειρηματολογία όλων αυτών που είναι έτοιμοι να μειοδοτήσουν, αυτή είναι. Το θέμα είναι ότι αν 133 λαοί το έχουν αναγνωρίσει, εμάς τι μας θέλουν τώρα. Εγώ τους είπα και 208 να είναι οι λαοί που είναι έτοιμοι να το δώσουν. Η Ελλάδα δεν πρέπει να το δώσει. Τι τον νοιάζει τον Αυστραλό ή τον Ιρλανδό, πώς θα το πούνε αυτό. Τον Έλληνα νοιάζει. Ναι. Τον Κινέζο νοιάζει. Σωστά. Πώς θα το πούνε τα Σκόπια. Το καταλαβαίνω τώρα. Βάζουμε κριτήριο του πώς θα τους πούμε εμείς, το πώς τους λέει ο Αυστραλός ή ο Κινέζος. Ναι. Σιγά μην νοιάζει αυτούς για την Ελλάδα. Εδώ πέρα απειλεί ο Ερντογάν, κάνει το ΝΑΤΟ τίποτα. Το ΝΑΤΟ κάνει τίποτα, απειλεί ο Ερντογάν. Το ΝΑΤΟ λέει βρέστε τα. Ιδού το ΝΑΤΟ. Οι Αμερικανοί βρέστε τα. Οι Ρώσοι ήταν οι πρώτοι που αναγνώρισαν με το όνομα Μακεδονία. Ναι, και αυτό είναι. Γιατί βγαίνουν καταλήλοι και διαφημίζουν τον Πούτιν. Ναι. Οι Ρώσοι ήταν το πρώτο κράτος που αναγνώρισε τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία, το ξέρετε. Από τη δεκαετία του 90 κιόλας νομίζω. Άρα! Ναι, ναι. Άμα δεν έχεις νύχια να ξυθείς ο ίδιος και περιμένουν να σε ξύσουν οι άλλοι. Γι' αυτό λέω να αγοράσουμε αεροπλάνα, έστω να κόψουμε και από τις συντάξεις μας. Ξέρω ότι είναι δύσκολα τα οικονομικά μας. Τι να κάνουμε. Αφού γεννηθήκαμε σε μια περιοχή με τρελούς γείτονες, δεν θα πάρουμε μέτρα. Θα αφήσουμε τον Τούρκο να αλωνίζει. Να περάσουμε λίγο και στο εσωτερικό της χώρας. Μιλήσατε εσείς και πριν από λίγο καιρό που ήσασταν στην Καθερίνη, νομίζω, ή στην... στην Καθερίνη νομίζω, για το θέμα των αγροτών. Ήμουνα και εγώ προσφάτως στην Μεσσηνία και πραγματικά η αγροτική παραγωγή είναι ένας αγροτικός τομέας, ένας τομέας που αργοσβήνει, ένας τομέας ο οποίος πεθαίνει, και μιλάμε για ένα τομέα ο οποίος είναι άμεσα σχετισμένος με την παραγωγή, έτσι, οτιδήποτε τρώμε, οτιδήποτε πίνουμε προέρχεται. Ο αγρότης τελείωσε, ληστεύουν τον ΕΛΓΑ, ναι. Τα ληστεύουν όλα. Φορολογούν τους αγρότες, λες και είναι βιομήχανοι. Οι άνθρωποι για να ζήσουν πάνε. Θέλουν και αυτούς τους λίγους που είναι στην Ήπεθρο και με τα χεράκια τους βγάζουν το ψωμάκι τους, και αυτούς να τους διώξουμε να πάνε Γερμανία όλοι, εργάτες. Αυτό θέλει ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Ναι, και επειδή με έχουν ρωτήσει πάρα πολλοί άνθρωποι με αφορμή ότι θα μιλήσουμε μαζί, θέλουν λίγο έτσι τις δικές σας προτάσεις. Τη δική σας λύση για το θέμα των αγροτών, πώς εσείς ας πούμε... Η δική μου λύση είναι τα πρώτα 20 χιλιάρικα του αγρότη να είναι αφορολόγητα. Γιατί από εκεί βγαίνει το αίμα. Mm-hmm. Από εκεί ζει η οικογένειά του, εκτός αν θέλουμε να πεθάνουν. Μετά τα 20 να συμμορφωθεί και ο αγρότης. Και να πεθάνουμε και εμείς μαζί με τους αγρότες, γιατί... βέβαια. Λοιπόν, τελεία και παύλα, ο αγροτικός κόσμος
στις πρώτες 20.000 βγάζει τον επιούσιο. Mm-hmm. Τον επιούσιο θα πάνε να το φορολογήσεις. Τι θα του φορολογήσεις? Τα φασόλια και τα κρεμμύδια και τα καπνά που μετά έρχονται και του λένε δεν τα αγοράζουμε, τα αγοράζουμε τόσο. Του λένε ό,τι τιμή θέλουνε. Που είναι λιγότερο και από το κόστος. Mm-hmm. Τον αφήνουμε τον αγρότη και πληρώνει και μετά του παίρνουμε το προϊόν λιγότερο από ό,τι του κόστησε. Και μετά του λέμε έλα εδώ φορολογήσε. Ναι, και δεν λέγει σε περιπτώσεις όπου οι ίδιοι αγρότες λένε ότι εφόσον εμένα αυτό το προϊόν φορολογείται τόσο πολύ, δεν με συμφέρει, δεν το παράγω. Βέβαια, αφού ακούστε κάτι, αφού πήγα εγώ στους αγροτικούς συνεταιρισμούς που έγινε στο Κάραβελ συνέδριο του ΣΑΣΟΕ και μπαίνοντας με πιάνει ένας, μου λέει το λάδι το παίρνουν από μένα 2,30 και το πουλούν 8. Γιατί οι μεσάζοντες βγάζουν τριπλάσια από μένα που το βγάζω το λάδι? Σηκώνομαι και το λέω αυτό δημοσίως μπροστά ο υπουργός και μου λέει μετά κατεβαίνοντας, μου λέει δεν σας ενημέρωσαν σωστά. Λέω καλά, με το που μπήκα στην αίθουσα 5-6 ήρθαν και μου είπαν αυτό. Όλοι ψεύτες ήτανε. Και εσύ είσαι ο σωστός, ο υπουργός, ο Αποστόλου, εσύ είσαι ο σωστός. Όλοι ψέματα λένε οι Έλληνες και εσύ ήρθες που είσαι ειλικρινής. Αυτό κάνουνε, είναι ψεύτες και λένε τους άλλους ψεύτες. Κύριε Λεβέντη, για να κλείσουμε, θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για στο πολιτικό προσκήνιο βλέπουμε ξανά ένα δίπολο. Αν δείτε Αντένα, Μέγκα, Σκάι, τέτοια ΕΡΤ, ένα στη ΣΥΡΙΖΑ και ένα στη Νέα Δημοκρατία. Και πού και πού και ένα του ΠΑΣΟΚ. Αυτό κάνουνε. Ένα σχεδόν βλέπετε πουθενά. Ναι, και είχαμε παλιότερα. Στείλουν δικοματισμό. Αυτό το παιχνίδι τη διαπλοκή είναι αυτό. Και είχαμε παλιότερα ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Τι αρέστα του ο Μητσοτάκη, νομίζει. Ακούστε κάτι. Ο κόσμο του έχει πάρει χαμπάρι τώρα. Ξέρει ότι και ο Μητσοτάκης να βγει, τον κόσμο θα φορολογήσει. Συντάξεις κόβανε και μισθούς και οι Μητσοτακικοί και οι Σαμαρικοί και όλοι τους. Δε, αν είναι τόσο ηλίθιος ο κόσμος να ελπίσει ότι ο Μητσοτάκης θα τον ανακουφίσει, πάει τότε, πάει στο διάλο, να βγει. Άμα ο κόσμος πάει γυρεύοντα πάλι να είναι στην αποκάτω να του πίνουν το αίμα, ας το κάνει, ας ψηφίσει Μητσοτάκη. Ναι, δεν με νοιάζει. Ακούστε, αν έχω να κάνω με κόσμο ο οποίος δεν έχει τη στοιχειώνη λογική και πάει και την ημέρα που έχουμε εκλογές τρελαίνεται, ας βγάλει Μητσοτάκη. Εγώ όμως αν ένας σχεδόν θα δώσω τη μάχη μέχρι τέλους να προειδοποιήσω ότι απέτυχε ο Τσίπρας, σας είπε ψέματα. Αν γυρίσετε στα αρπακτικά δόντια του καρχαρία του Μητσοτάκη, εκεί θα σας βγει το αίμα. Ποιο είναι το σωστό? Να μειωθεί κι άλλο η Νέα Δημοκρατία, κι άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι να μπουν μέσα οι γεννηματάδες. Οι γεννηματάδες είναι όλοι οι παλιοί. Οι παλιοί παίρνανε δάνεια που διορίζανε, που τρώγανε, που κλέβανε, Όχι τέτοια άτομα παλιοί. Ή ένα κεντρών θέλω να πάρει, είχαμε 9, να πάρουμε 20, 25 βουλευτές. Να πάρουμε έναν αριθμό βουλευτών χωρίς εμάς να μην μπορούν να κάνουν τίποτα. Εκεί θα δείτε ποιος είναι ο Λεβέντης. Εμένα κύριε Πρόεδρε, αυτό που με στεναχωρεί πάρα πολύ και ειλικρινά με προβληματίζει είναι ότι όταν στη συνεντεύξη σας στο ραδιόφωνο μιλάτε για συνένωση, το πρώτο πράγμα που σας ρωτάνε είναι αντιερωτήσεις του στυλ και ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός και πώς θα το κάνουμε. Μα δεν είναι αυτή η ουσία. Μα δεν είναι αυτή η ουσία. Δηλαδή αυτά μπορούμε να τα ξεπεράσουμε εύκολα. Η πολιτική ενδιαφέρει να ακολουθηθεί συνενετική πολιτική, να δώσουμε εικόνα ενότητας προς τα έξω. Αν είναι ο Σαμαράς ή ο Λεβέντης ή ο οποιοδήποτε, ελάχιστα ενδιαφέρει την Ελλάδα ή τους ξένους. Τους ξένους ενδιαφέρει να υπάρχει λογική και εικόνα εμπιστοσύνης προς τον πολιτικό κόσμο, ώστε να έρθουν επενδύσεις. Ναι. Να έρθουν επενδύσεις, καταλάβατε. Έτσι ακριβώς και πόσο ωραία στο εξωτερικό. Αυτοί ρωτάνε ποιος θα είναι πρωθυπουργός, λες και είναι ποδόσφαιρο, ποιος θα βαρέσει το πέναλτι. Ναι. Γελίοι δηλαδή, εδώ έχουμε γελιότητα εδώ. Έχουμε ένα επίπεδο δημοσιογραφίας δηλαδή, τι να σας πω να μου. Ναι. Και τι να σας πω. Ας μην ξεχνάμε το πόσο ωραίο θα ήταν μια εικόνα προς τα έξω, να βλέπανε μια Ελλάδα να αφήσει πίσω της το παρελθόν και να είναι ενωμένη σε κάτι καλύτερο. Πού να αφήσει το παρελθόν. Θα ήταν πόσο ωραία εικόνα θα ήταν. Όλοι, ο Μητσοτάκης έχει την κατάρα των Μητσοτάκητων. Ο Τσίπρας τον εξουσιάζουν 6 γέροι
αριστερή παλιά σκοπής. Mm-hmm. Δεν είναι. Τον Τσίπρα γιατί τον βάλανε μπροστά, ξέρετε γιατί τον βάλανε μπροστά. Γιατί οι γέροι είχαν χρεοκοπήσει. Όλοι οι άλλοι, Κουβέλης, Παπαδημούλης, Φλαμπουρά, ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι οι έξι γέροι. Βάλανε μπροστά τους ένα νέο παιδί για να το προφίλ να γίνει πιο, πιο ελκυστικό. Όταν είδανε ότι από το Πασόκ φεύγει ο κόσμος και πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρανε ότι με Παπαδημούλη, με Κουβέλη τέτοιος, ο κόσμος δεν θα πάει. Βάλανε λοιπόν ένα παιδί να εξαπατήσουν τον κόσμο ουσιαστικά. Ότι ανανεώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το ίδιο. Ένα κόμμα καθυλωμένο στον αριστερίστικο τρελό τρόπο σκέψης. Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι αυτοί. Χίλια χρόνια να περάσουνε, θέλουνε κρατισμό, ρουσφέτη, κρατικοδίαιτη και τίποτα άλλο. Και μισούν την ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτή είναι. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αγάπη μου. Ελπίζουμε και αισιοδοξούμε σε καλύτερες μέρες. Μην ανησυχείτε, θα τόσο... πάμε πολύ ψηλά. Θα δείτε ότι ένας σχεδόν θα περάσει στον Πασόκ. Το στίχημα του Λεβέντη είναι ενώ όλοι διαφημίζουν ο Μητσοτάκης δίνει τα ρέστα του στις δημοσκοπήσεις για να στηρίξει τη Γεννηματά. Τη νύχτα των εκλογών η Ένωση Κεντρών θα πάρει πιο πολλούς ψήφους από τη Γεννηματά. Αυτό είναι το προσωπικό μου στίχημα. Εκεί θα κρυφθώ εγώ. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε καλά πάρα πολύ και καλή συνέχεια. Γεια σας. Ευχαριστώ, γεια σας. Γεια σας.